Για ακόμη μια φορά η καρδιά του Χάντμπολ θα χτυπήσει στην Κόνιτσα με τη διεξαγωγή του 10ου Χριστουγεννιάτικου τουρνουά Παμπένδων Β. Το τουρνουά, όπως ανέφερε ο Γιάννης Καραμπίνας και ο αντιπεριφερειάρχης Χάρης Λαζάνης, θα γίνει στην Ακριτική Κομόπολη από τις 27 έως 30 Δεκεμβρίου, ενώ θα πάρουν μέρος αθλητές ηλικίας 12 και 13 ετών. Το τουρνουά διοργανώνεται από τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων, τον Δήμο Κόνιτσας και την Περιφέρεια Υπήρου και είναι υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Χειρασφαίρησης Ελλάδος και έχει την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της BeActive. Στις 27 Δεκεμβρίου, στις 4 το μεσημέρι, θα γίνει η επίσημη έναρξη του τουρνουά. Άλλη μια χρονιά, σε συνεργασία ο Αθλητικός Όμιλος Ιωαννίνων, η Περιφέρεια Υπήρου, ο Δήμος Κόνιτσας, η Γενική Γραμματεία και το πρόγραμμα BeActive, συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για να κάνουμε το τουρνουά, το χριστουγεννιάτικο τουρνουά Παμπέδων Β στην Κόνιτσα. Οι Παμπέδες Β είναι παιδιά αγόρια 12-13 χρονών. Θα συγκεντρωθούμε 5 ομάδες μέχρι στιγμής που έχουμε δηλώσει συμμετοχή. Ο Αθλητικός Όμιλος Ιωαννίνων, η Χάνθα από τη Θεσσαλονίκη, ο Φέρωνας Βέρειας, ο Αεροπός Έδεσας και ο Κυριακός. Είναι το 10ο του χριστουγεννιάτικου τουρνουά που κάνουμε συνεχόμενα όλα αυτά τα χρόνια με τη στήριξη όλων των χορηγών μας, όλων των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και πιστεύω ότι και φέτος θα κάνουμε κάτι διαφορετικό όπως κάνουμε και όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προβάλλετε αυτά τα αθλητικά γεγονότα που κάνουμε στην Ήπειρο και όχι μόνο και θα ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλή πρωτοχρονιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στην Ακριτική Κόνιτσα συνδιοργανώνουμε μαζί με τον Ναό Ιωαννίνων το 10ο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά Handball. Έτσι κλείνει μια χρονιά η οποία θα στιγματιστεί από την μετα-COVID εποχή και την επανέναρξη όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Καραμπίνα για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα εγχειρήματα να μαζέψει τόσες ομάδες μέσα στις γιορτές και να κάνει ένα πολύ καλό τουρνουά. Η Περιφέρεια Υπήρου έχει ρίξει το βάρος της στο κομμάτι του αθλητισμού και ότι μέσω του αθλητισμού προάγονται και άλλα σημαντικά θέματα όπως είναι και ο τουρισμός και γι' αυτό θα αναδείξουμε και την Ακριτική Κόνιτσα και μάλιστα σε περίοδο εορτών που είναι πραγματικά πανέμορφη.